Κοντά μας λοιπόν ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Η Έλενα Λάσκαρη εδώ, συνάδελφός μας αρμόδια για τα οικονομικά. Καλημέρα, Έλενα. Καλώς ήρθατε και εσύ. Έρχεστε και από το χθεσινό βράδυ, σας μαζί, στην εκδήλωση στο Ζάπιο. Σωστά. Σημαντική εκδήλωση με πάρα πολλές ειδήσεις. Με τον Πρωθυπουργό που συντόνιζε εσύ, Έλενα, και θα μας πεις τώρα λεπτομέρειες, γιατί είχαν πολλά πράγματα από εκεί, ενδιαφέροντα σημαντικά για την οικονομία και για τη χώρα. Θα έλεγα να πούμε δύο λόγια, κύριε Υπουργέ, πριν μπούμε στα βαθιά της οικονομίας, για τα ευρύτερα πολιτικά, γιατί έχουμε εξελίξεις και σε αυτό το περιβάλλον. Περιμένουμε σήμερα και αισθάνομαι ότι υπάρχει μια αγωνία από την κυβέρνηση, τα λέγαμε πριν και με τον κύριο Μαρινάκη, για το τι θα πει ο κύριος Καραμαλής, διότι έχουμε τις αναταράξεις που προκάλεσε η διαγραφή Σαμαρά. Τοποθετηθήκατε εσείς, ήταν νομίζω και ο πρώτος που μίλησε εδώ στο Sky συγκεκριμένα στην Φέη Μαυραγάνη, συναδελφό μας, και άλλοι συναδελφοί σας τοποθετήθηκαν επίσης. Τώρα υπάρχει αγωνία, υπάρχει ανησυχία για την τοποθέτηση του κυρίου Καραμαλή και τι μπορεί να προκαλέσει αυτή. Εγώ είμαι βέβαιος ότι ο Κώστας Καραμαλής, του οποίου υπήρξα υπουργός, όπως κάνει πάντα, θα σταθεί ακόμα μια φορά στο ύψος των περιστάσεων. Δεν περιμένει μαθήματα από μένα. Έχει μακρά αφοσίωση στην παράταξη και μακρά διαδρομή. Επομένως, νομίζω ότι ως προς τον Κώστα Καραμαλή πρέπει να σταματήσω εδώ. Δεν έχω καμία αμφιβολία για την τοποθέτησή του. Όπως δεν έχω καμία αμφιβολία και για τη στάση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Υπό την έννοια ότι πρώτα απ' όλα είναι πρόσφατη η λαϊκή εντολή και δεύτερον, είναι ξεκάθαρο ότι με τις κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από το 19 και μετά η Ελλάδα έχει προχωρήσει αρκετά, έχει ανέβει αρκετά σκαλιά. Και αυτό δεν το πιστοποίησαν μόνο οι πολίτες το 2023. Καταγράφεται συνεχώς και από την πορεία της οικονομίας. Στο πεδίο. Δηλαδή τη Δευτέρα είχε εκδήλωση το Bloomberg εδώ στην Αθήνα με δική του πρωτοβουλία. Mm-hmm. Αν ακούγατε τα σχόλια εκεί των δημοσιογράφων, των διευθυντών του Bloomberg, ήταν πάρα πολύ θετικά. Αυτή την εβδομάδα η Handelsblatt, η γερμανική οικονομική εφημερίδα, πάλι έπλεξε το εγκόμιο της κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών σε σχέση εσείς, με τον προϋπολογισμό και τη φορολογική διοίκηση. Σταθερότητα. Λογικό είναι ο τομέας αυτός και εμείς θέλουμε. Και ο κόσμος θέλει σταθερότητα. Κινδυνεύει σταθερότητα αυτή την ώρα. Γιατί λένε κάποιοι ότι ο κύριος Σαμαράς, που με το καλό να έρθει τη Δευτέρα άνθρωπος από τις ΗΠΑ, υπάρχει ένα ενδεχόμενο να δημιουργήσει κάποια νέα πολιτική κίνηση. Κάποιοι βουλευτές να φύγουν από την Νέα Δημοκρατία και να έχουμε επανάληψη του παρελθόντος, δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων αναταράξει θα δημιουργήσει αν συμβεί κάτι τέτοιο. Άρα, με αυτή την έννοια, κινδυνεύει η πολιτική σταθερότητα. Στην πολιτική είναι, νομίζω, χωρίς κανένα νόημα να αναζητεί κανείς μια συνεχή ηρεμία και στατικότητα. Και όταν υπάρχουν θέματα και διαφορές, πρέπει να τα συζητάμε. Και υπάρχει εσωκομματικός διάλογος στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά για να το δούμε μια στιγμή. Όταν παλιά υπήρχε το θέμα των Σκοπίων, ενώ και στη δεκαετία του 90, κάποιοι ήταν υπέρ της Α λύσεως, κάποιοι υπέρ της Β λύσεως κτλ. Υπήρχαν διαφοροποιήσεις. Κατανοώ να υπήρχαν και διαφορετικές εκτιμήσεις και διαφορετικές πορείες, αν θέλετε. Παλιότερα, επίσης, την περασμένη δεκαετία ήταν το μνημόνιο και αντιμνημόνιο. Ο ένας πήγαινε από εδώ, ο άλλος πήγαινε από εκεί. Τώρα, ποιο θα είναι το θέμα το οποίο θα μπορούσε να μας χωρίσει? Η υποψία για το τι υπάρχει ως σκέψη μέσα στο μυαλό του κυρίου Γεραπετρίτη? Mm-hmm. Αυτό θα είναι το θέμα μας? Οι υποψίες για το τι σκέπτεται ο κύριος Γεραπετρίτης, που το διαψεύδει κιόλας αυτές τις υποψίες όλων όσων έχουν μιλήσει επί του θέματος. Είναι λίγο τραγελαφικό, με συγχωρείτε. Είναι λίγο τραγελαφικό. Και γι' αυτό πιστεύω ότι αν συμβεί κάτι, και πιστεύω βαθύτατα ότι δεν θα συμβεί, θα είναι σαν ναυάγιο μέσα στο λιμάνι. Mm-hmm. Και θα είναι και πάρα πολύ άδικο και ανεξήγητο για την πορεία της χώρας, διότι έχουν γίνει προσπάθειες από το 19 και μετά, έχουν υπάρξει θυσίες των Ελλήνων πολιτών. Τι θα έρθουμε, να τα τεινάξουμε στον αέρα, να τα σπαταλήσουμε, να πούμε ότι δεν βαριέσαι και για κάποια υπερεγώ ή κάποιες διαφορές μεταξύ μας όλα αυτά θα σταματήσουν? Και το λέω και ως Υπουργός Οικονομικών και ως Έλληνας πολίτης. Έτσι. Mm. Δηλαδή, έχω ένα μικρό παιδί, όπως και πάρα πολλοί από αυτούς που μας παρακολουθούν. Φύγαν τα παιδιά μας την περασμένη δεκαετία των Ελλήνων για να βρουν προοπτική αλλού. Η χώρα ξεκίνησε και ανεβαίνει. Μέσα σε 5 χρόνια δημιουργήθηκαν 500.000 νέες δουλειές. Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, 10.5 εκατομμυρίων. Τώρα θα πούμε, δεν βαριέσαι, τα υπερεγώ μας ξανά. Βεβαίως στην Ελλάδα είναι σύνηθες αυτό.
από την απελευθέρωση, από την ελληνική επανάσταση της χώρας και μετά. Κατά καιρούς έχουμε τέτοιες συγκρούσεις οι οποίες σπρώχνουν τη χώρα πίσω. Αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή βγαίνουν και τα συμπεράσματα. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν στο περιβάλλον. Είναι προφανές ότι δεν θέλετε αναταράξεις και κανείς δεν θέλει αναταράξεις. Και είναι σε κάθε αυτά περίπτωση που λέω, είμαι βέβαιος ότι αντανακλούν απόλυτα και στην εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Είναι ξεκάθαρα αυτά και το λέω και από αυτά που έχω συζητήσει τις τελευταίες μέρες. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν, Έλενα, τώρα να δούμε στο περιβάλλον της οικονομίας. Έχουμε ευχάριστα, έχουμε καλά νέα, έχουμε θετικά νέα. Αυτό κατάλαβα εγώ από χθες τουλάχιστον. Έχουμε καλά νέα. Έχουμε καλά νέα και από το χθεσινό βραδινό, από τη χθεσινό βραδινή εκδήλωση βγήκαν ειδήσεις. Πρώτα απ' όλα έχει ένα ξεκάθαρο μήνυμα από τον Πρωθυπουργό για στήριξη της μεσαίας τάξης. Ξεκάθαρη. Περαιτέρω στήριξη της μεσαίας τάξης. Εδώ παίζουν ρόλο οι επιδόσεις του Υπουργείου Οικονομικών και του κ. Χατζητάκη στον προϋπολογισμό, διότι προχθές κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο του προϋπολογισμού για το 2025 και είναι η πρώτη χρονιά, καλύπτω πολλά χρόνια τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που βλέπουμε χειροπιαστά αποτελέσματα στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Δεν έχει ξαναγίνει, Δημήτρη, να έχει 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό εγγεγραμμένα στο ταμείο και να σου φτιάχνουν μια μαγιά. Φτιάχνουν μια μαγιά, κύριε Υπουργέ, για να πάμε σε μειώσεις φόρων. Τώρα, αν κινήσει. Εν κινήσει, θα μας το πει. Και αυτό, κύριε Υπουργέ, να μας το πει ο Υπουργός. Δηλαδή, μιλάμε για περαιτέρω μειώσεις πέρα από τις δεσμεύσεις σας. Γιατί μας λέτε συνεχώς θα τηρήσετε τις δεσμεύσεις. Εντάξει, φαίνεται όμως ότι οι δεσμεύσεις δεν φτάνουν πια. Έχουν αλλάξει και πολλά δεδομένα στην αγορά. Άρα, αν κινήσει, μπορούμε να δούμε και άλλες. Σε όλες τις οικονομίες, για να προχωρήσεις μπροστά και να στηρίξεις και το δημόσιο ταμείο, υπάρχει πρώτα απ' όλα η συνταγή της ανάπτυξης. Δίνεις έμφαση στην ανάπτυξη, στην επιχειρηματικότητα, σε επενδύσεις, έτσι ώστε να αυξηθεί η πίτα και εσύ να μπορέσεις να βρεις και παραπάνω έσοδα με υγιή τρόπο. Στην Ελλάδα, επειδή από συστάσεως του ελληνικού κράτους υπήρχε το πρόβλημα της φοροδιαφυγής, είναι μια δεύτερη μάχη που πρέπει να κάνεις. Ένα δεύτερο πεδίο προσοχής. Και αυτό είναι που κάναμε. Ήδη από το 2019 και είναι μια προσπάθεια που εντάθηκε από το 2023 και μετά. Και είπαμε ότι εδώ δεν γίνεται να είναι κάποιοι οι οποίοι πληρώνουν συνεχώς και κάποιοι άλλοι οι οποίοι είναι πονηρούλιδες και εξυπνούλιδες και αποφεύγουν. Αναπέδωσε αυτή η μάχη λοιπόν. Ας πάρουμε την ιστορία των BOS και των ταμιακών μηχανών. Έρχονται εδώ, παραδείγματος χάρη, τουρίστες, γιατί πάρα πολλά λεφτά από αυτά είναι από τουρίστες. Έτσι. Δίνουν, οι άνθρωποι πληρώνουν για να αγοράσουν οτιδήποτε και στη συνέχεια αυτά ενθυλακώνονται τα λεφτά και δεν πηγαίνουν στην εφορία. Μπαίνουν στην τσέπη πρακτικά. Μπαίνουν στην τσέπη και δεν τα βλέπει ποτέ η εφορία. Μέχρι τώρα δεν τα βλέπει ποτέ. Ενδιάμεσον. Και τι είπαμε, θα συνδέσουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις με τα POS τους, με τις ταμιακές μηχανές, άρα με την εφορία. Όταν το ξεκινήσαμε, πάρα πολλοί λέγανε σιγά μη γίνει. Και σας πληροφορώ ότι δεν ήταν καθόλου εύκολο, ήταν πολύ μεγάλη ανηφορά, γιατί μιλάμε για 400.000 επιχειρήσεις, τώρα έχουμε φτάσει στις 430.000 επιχειρήσεις. Διαμαρτύρονται επιχειρήσεις. Ναι, αλλά τα λεφτά αυτά είναι των Ελλήνων φορολογουμένων, είναι του δημοσίου. Έτσι. Και δεν γίνεται εμείς να διαφορούμε και να θεωρούμε το φαινόμενο δευτερεύον και δεν βαριέσαι άστο. Το ακούω από τότε που ήμουν μαθητής. Λοιπόν, κάποια στιγμή πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Τώρα αυτή λοιπόν είναι η μαγιά πάνω στην οποία θα πατήσετε για να πάμε παραπέρα και να έρθουν οι περαιτέρω μειώσεις φόρων. Και σε αυτό εντάσσεται και η νέα υπηρεσία, το ΔΕΟΣ, που έγινε και το λογοπαίγνιο, το ΣΟΚ και ΔΕΟΣ χθες. ΣΟΚ και ΔΕΟΣ. Η νέα αυτή η υπηρεσία είναι μια υπηρεσία της ΑΔΕ για τη μεγάλη φοροδιαφυγή και για το λαθρεμπόριο. Επομένως, εκεί δίνουμε μια προτεραιότητα, διότι μας ενδιαφέρουν ακόμη περισσότερο τα μεγάλα ψάρια. Τώρα, από εκεί και πέρα, δεν είναι αυτός ο σκοπός απλά και μόνο να μαζεύουμε χρήματα. Τα χρήματα θα πρέπει να τα διαθέτουμε κάπου. Έτσι. Η έμφαση μέχρι τώρα ήταν η στήριξη των νοσοκομείων ειδικά και της παιδείας και κάποιοι συμπληρωματικοί τώρα φέτος προϋπολογισμοί για τις δημόσιες επενδύσεις. Συν τα χρήματα που θα δοθούν για τους ευάλωτους συμπολίτες μας στο τέλος της χρονιάς. Από εδώ και πέρα, εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι παράλληλα πια μπορούμε, επειδή φαίνεται να δημιουργείται ο λεγόμενος δημοσιονομικός χώρος, να ξεκινήσουμε περισσότερο από ό,τι κάναμε μέχρι τώρα, γιατί και μέχρι τώρα το έχουμε κάνει, να μειώσουμε τους φόρους για αυτό το οποίο ορισμένοι αποκαλούν τους άμεσους φόρους. Για αυτούς μιλάτε. Η έμφαση είναι η άμεση φόρη. Γιατί?
διότι ο ΦΠΑ μπορεί και πάλι να ενθυλακωθεί με τον Α ή Β τρόπο από ενδιάμεσου. Η μείωση αντιθέτως των άμεσων φόρων είναι πιο ορατή για τους πολίτες. Και κατευθείαν αποδοτική. Υπάρχουν... Άρα μιλάμε για αλλαγές στην κλίμακα, Υπουργέ. Κοιτάξτε. Μόλις στέγνωσε το μελάνι του προϋπολογισμού, στον οποίο υπάρχουν 12 διαφορετικές μειώσεις φόρων και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, με την οποία πάμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχουν, όπως αντιλαμβάνεστε, εσείς τα ξέρετε και τις επιμέρους παραμέτρους, διάφορα πεδία στα οποία μπορεί να κινηθεί. Ούτως ή άλλως. Πάντως λέτε ότι θα αφορά τη μεσαία τάξη αυτό. Ναι. Ούτως ή άλλως υπάρχει μια επιτροπή που λειτουργεί αυτή την ώρα, εδώ και καιρό, στο Υπουργείο για τα λεγόμενα τεκμήρια διαβίωσης. Mm-hmm. Το υπογραμμίζω αυτό για να μην γίνουν παρεξηγήσεις. Και είχατε πει στο προεκλογικό πρόγραμμα 30% κάτω. Λοιπόν, δεν μιλάτε για τεκμήρια για τους όλους τους επαγγελματίες τώρα. Μιλάτε γενικά για τεκμήρια που έχουμε όλοι μας, πάνω μας. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Σκάφη, αυτοκίνητα, σπίτια. Άλλωστε, αυτά. Άλλωστε, τα παραπάνω έσοδα που έχουμε, τα 1,8 δις, δεν σχετίζονται με τους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί αυτά τα είχαμε προϋπολογίσει. Είναι παραπάνω έσοδα που έχουμε από τη διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με τα POS και από το και My Data, και από το My Data σε σχέση με τα νομικά πρόσωπα. Ωραία. Φορολογία είναι τώρα, άλλο πακέτο. Είναι γραμμένα στον προϋπολογισμό. Αυτά είναι τα παραπάνω. Εξηγούμε τα υπερέσοδα. 1,8 δις από τα υπερέσοδα ήταν λόγω της φοροδιαφυγής. Και αυτό συμβαίνει πρώτη φορά στην Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, επειδή πια δημιουργείται μια διαφορετική εικόνα στα δημοσιονομικά και στον προϋπολογισμό, θα εξετάσουμε προφανώς και για τον προϋπολογισμό του 26 και για τον προϋπολογισμό του 27 όλες τις δυνατότητες που έχουμε σε σχέση βασικά με την άμεση φορολογία και όταν οριμάσουν τα πράγματα, άρα του χρόνου το καλοκαίρι θα έχουμε μια σαφή θα έχουμε εικόνα και του χρόνου τέτοια εποχή που θα ψηφίζεται ο προϋπολογισμός του 2026 θα ακούσετε θα έχουμε τις πρώτες παρεμβάσεις. Στη ΔΕΘ υποθέτω, όπως γίνεται του χρόνου, το Σεπτέμβριο. Χρόνο, και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε. Και θέμα μείωση, κύριε Υπουργέ, έμεσο φόρο δεν το εξετάζετε. Το λέω γιατί και χθες βγήκαν πάλι οι σούπερ μαρκετάδες και το ζήτησαν στην προοπτική να πέσουν κανονικά οι τιμές. Γιατί και τώρα γίνεται προσπάθεια. Ξέρουμε ότι και ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, κάνει μεγάλη προσπάθεια για να μειώσει τιμές με τους κωδικούς 600 και πλέον προϊόντα κλπ. Αλλά λένε οι σούπερ μαρκετάδες ότι αυτό δεν φτάνει. Πρέπει να πέσει ο ΦΠΑ. Με τη δική μας κυβέρνηση έχουν ήδη μειωθεί έμεση φόροι. Έχει μειωθεί ΦΠΑ στην εστίαση, στον τουρισμό, στις μεταφορές, για τους αγρότες. Έχουν γίνει τέτοιες παρεμβάσεις. Η αλήθεια είναι όμως ότι είμαστε ακόμα ψηλά σε σχέση με τους μέσους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΩΣΑ. Προσέξτε. Είμαστε ψηλά. Προσέξτε. Πρώτα απ' όλα στο ΦΠΑ, εμείς έχουμε περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες στο μεσαίο συντελεστή. Στο 13. Στο 13 σε σχέση με την Ευρώπη. Ναι. Οπότε αλλά το 24% αυτό είναι κάτι που πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Επίσης έχουμε συγκριτικά στοιχεία, τα οποία δείχνουν ότι η Ελλάδα στο 23 είχε τη μεγαλύτερη μείωση φόρων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ποσοστό του ΑΕΠ. Mm-hmm. Πέσαμε από το 42,7 στο 40,8 η ανάποδα. 42,8 στο 40,7. Αυτό είναι σημαντικό και δείχνει ότι ακριβώς λόγω του οικονομικού μοντέλου που ακολουθεί η κυβέρνηση μπορούμε και έχουμε με λιγότερους φόρους, περισσότερα έσοδα. Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι... Και σας είπα, ο λόγος είναι η ανάπτυξη της οικονομίας από τη μια πλευρά, γιατί έχουμε πολύ μεγαλύτερη ανάπτυξη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την άλλη όλη η προσπάθεια που γίνεται και θα συνεχίσει να γίνεται για την φοροδιαφυγή που έχει και ένα χρώμα κοινωνικής δικαιοσύνης. Καταλαβαίνουμε ότι πρώτη προτεραιότητα είναι η άμεση φόρη και αν περισσέψει τίποτα βλέπουμε και τους έμεσους, σωστά? Αυτό μπορώ να σας πω σήμερα. Σας είπα, η προτεραιότητα είναι η άμεση φόρη. Και νομίζω ότι και ο ίδιος ο προϋπολογισμός έρχεται να αποτυπώσει τη θετική πορεία της οικονομίας. Διότι μπορούμε από τη μια πλευρά να έχουμε καλές επιδόσεις δημοσιονομικά και αυτό είναι πολύ χρήσιμο σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητος. Έχουμε το τέταρτο μεγαλύτερο πρωτογενές πλεώνασμα, έχουμε την ταχύτερη αποκλιμάκωση του χρέους, αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε και πολύ γρηγορότερη ανάπτυξη και αύξηση των επενδύσεων,
αλλά έχουμε και έμφαση σε κάποιες εθνικές και κοινωνικές προτεραιότητες και εμείς είμαστε πολύ ικανοποιημένοι στο Υπουργείο που μπορούμε και κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Παράδειγμα, ο προϋπολογισμός της υγείας σε σχέση με το 19 έχει αυξηθεί κατά 74%. Ο προϋπολογισμός ειδικά των νοσοκομείων είναι πάνω από το 100%, αλλά και ο προϋπολογισμός της άμυνας έχει αυξηθεί κατά 73%. Ο κόσμος βέβαια ζητάει ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση και της υγείας και της παιδείας και καταγράφηκε και στην έρευνα της πάλης. Το καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, η αλαζονία θα ήταν κακό σύμβουλος. Ότι όλα έχουν γίνει τζάμι, ότι δεν χρειάζεται να γίνει τίποτα παραπάνω. Βεβαίως, η χώρα είχε δεχτεί μια βαθιά μαχαιριά την περασμένη δεκαετία. Κατρακυλήσαμε. Η χώρα κατρακύλησε, χάσαμε σχεδόν το 1/3 του εθνικού μας πλούτου. Δεν μπορεί να υπάρξει όμως κάποιος οικονομικός διακτηνισμός και να γίνουμε ξαφνικά Νορβηγία και Λουξεμβούργο. Βεβαίως, εγώ από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου σε αυτή τη δουλειά, θυμάμαι για τη σύγκληση. Και δεν έχουμε πετύχει ακόμα. Βεβαίως το αναγνωρίζουμε και πρέπει να προσπαθήσουμε και να προσπαθήσουμε πάρα πολύ. Δεν πρέπει όμως να υποτιμούμε ούτε να θεωρούμε αυτονόητο ότι δημιουργήθηκαν 500.000 νέες δουλειές, ότι έχουμε την ταχύτερη ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη μεγαλύτερη αύξηση των εξαγωγών και τώρα και τα πιο ουσιαστικά αποτελέσματα που υπήρξαν ποτέ στο πεδίο της φοροδιαφυγής. Ξέρουμε ότι έχουμε πολύ φορτίο να σηκώσουμε στους ώμους μας και θα συνεχίσουμε με σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα. Ξέρουμε ότι το τέλος, το αποτέλεσμα είναι που μας κρίνει όλους. Μετράει, σωστά. Ευχαριστούμε, Ελένα. Καλημέρα και σε εσένα. Να είστε καλά.